Μπορεί η Ξάνθη να είναι το επίκεντρο του καρναβαλιού, ωστόσο χρόνια πριν υπήρχαν εκείνοι οι δημότες που έβρισκαν μια ευκαιρία απόδρασης, ωστόσο η οικονομική κρίση φαίνεται πως αλλάζει τα δεδομένα και έτσι οι Ξανθιώτες ζητούν τρόπους διαφυγής μέσα στην ίδια τους την πόλη. Κάποτε ο Ξανθιώτης υπήρχαν αυτούς που μπορούσαν να καθίσουν εδώ και να περάσουν καλά, υπήρχαν και αυτοί που θέλαν να αποδράσουν από την πόλη γιατί δεν τους άρεσε το καρναβάλι. Φέτος βλέπω ότι υπάρχει πολύ πεσμένη κίνηση. Όλοι θα προτιμήσουν να καθίσουν εδώ, ένα μεγάλο ποσοστό πλέον των Ξανθιωτών, να καθίσει εδώ. Και δεν έχουμε ακόμα κρατήσεις για το τριήμερο. Υπάρχει μια κίνηση, ενδιαφέρονται κάποιοι, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι φέτος ο Ξανθιώτης θα μείνει εδώ, δεν θα φύγουν. Αυτό βέβαια εντάξει είναι προς όφελο της πόλης, αλλά σε εμάς υπάρχει πολύ πεσμένη κίνηση. Δεν υπάρχει ούτε ενδιαφέρον σε τηλεφωνήματα, σε επισκέψεις για τόπους για το τριήμερο. Ενδιαφέρονται, ρωτάνε κάποιοι. Για συνήθως το κλασικό είναι το Μπάνσκο, το οποίο είναι ένα οικονομικό τριήμερο, και η Κωνσταντινούπολη. Αλλά υπάρχει πολύ μικρό ποσοστό το οποίο έχει κάνει κράτηση και ένα άλλο ποσοστό το οποίο λίγο μεγαλύτερο, το οποίο απλά ρωτάει και ακόμα δεν έχει κλείσει. Βέβαια, εντάξει, ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής, οπότε θα περιμένουμε μέχρι και τις τελευταίες μέρες να δούμε αν θα έχει αυξηθεί αυτή η κίνηση για εκτός πόλης. Περιμένετε αυτή τη στάση του Ξανθιώτη αυτό το τρίμερο φέτος και με την κρίση που περνά? Βέβαια, αυτό ήταν αναμενόμενο με όλα όσα βλέπουμε, όσα ακούμε στις ειδήσεις και αυτό που βλέπουμε και στην τσέπη μας βέβαια. Υπάρχει άμεση επίπτωση στην κίνηση των εκδρομέων. Οπότε ήταν αναμενόμενο και το βλέπουμε κάθε χρόνο να αυξάνεται και το ποσοστό το οποίο δεν ταξιδεύουν πλέον. Οπότε εντάξει, το βλέπουμε όλοι και το ξέρουμε. Όσο για τους προορισμούς τους οποίους μπορούν να σηκώσουν οι τσέπες των καταναλωτών, αυτοί εντοπίζονται στις γειτονικές μας χώρες, αφού η Ευρώπη είναι πλέον άπιαστο όνειρο. Ένας κλασικός προορισμός είναι το Μπάνσκο, ο οποίος είναι πολύ οικονομικός και μπορούν με 3 ημέρες να αποδράσουν και είναι πολύ ωραία. Κάποιος άλλος προορισμός είναι η Κωνσταντινούπολη και από εκεί και πέρα για εσωτερικό τουρισμό να είναι Καστοριά, επιλέγουν πολύ, Νάουσα. Βέβαια αυτά πιο πολύ σε μεμονωμένες κρατήσεις, δηλαδή μόνο ξενοδοχεία και να φεύγουν πιο πολύ με τα αυτοκίνητά τους. Κατά τα άλλα δεν έχει κάτι για ευρωπαϊκούς προορισμούς. Πιθανό γιατί είναι και ακριβή γι' αυτό. Απόδραση λοιπόν στην Ξάνθη μέσω των εκδηλώσεων του καρναβαλιού είναι η φετινή πρόταση που επιλέγουν οι περισσότεροι κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία λόγω έλλειψης χρημάτων.